Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ορκίστηκε στις 12 το μεσημέρι η νέα κυβέρνηση. Στις 11.30 το πρωί, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Ατζετάκη, ορκίστηκε ο νέος Πρωθυπουργός Τζάνης Τζανετάκης. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομούσιας, της Αγίας και Ομούσιας, και Αγίας της Τριάδας, και Αγίας της Τριάδας, να κυρώ το Σύνταγμα και τους νόμους, και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον, του ελληνικού λαού, Διεφόρ των Αγίων τα φέρον εμόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εδέσω και σώσον ημάς. Διεφόρ των Αγίων Δεσπότου ημών, της νέας κυβέρνησης. Σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Τζανή Τζανετάκη, που αποτελείται από 19 υπουργούς και 4 αναπληρωτές υπουργούς, έχει ως εξής. Πρωθυπουργός Τζανής Τζανετάκης. Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Αθανάσιος Κανελόπουλος. Υπουργός Εξωτερικών Τζανής Τζανετάκης. Αναπληρωτής Γεώργιος Παπούλιας. Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Κωνσταντόπουλος. Υπουργός Εθνικής Αμήνης Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αναπληρωτής Ιωάννης Βασιλιάδης. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεώργιος Σουφλιάς. Αναπληρωτής Σωτήρης Χατζηγάκης. Υπουργός Οικονομικών Αντώνης Σαμαράς. Υπουργός Γεωργίας Σταύρος Δήμας. Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μιλτιάδης Εύερτ. Υπουργός Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Κοντογιανόπουλος. Αναπληρωτής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κεφαλογιάννης. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης
Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και Αιγαίου, Μανώλης Κεφαλογιάννης. Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Σωτήρης Κούβελας. Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μιχαήλ Παπακοσταντίνου. Υπουργός Εμπορίου, Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Νίκος Γκελεστάθης. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αριστοτέλης Παυλίδης. Υπουργός Εργασίας, Σωτήρης Χατζηγάκης. Υπουργός Πολιτισμού, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μετά την ορκομοσία του Πρωθυπουργού και των μελών της νέας κυβέρνησης έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός Τζάνης Τζανετάκης είπε τα εξής. Σχηματίστηκε, προήλθε από συνενετική διαδικασία. Το γεγονός αυτό καθορίζει το χαρακτήρα της και την πολιτική της. Θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Θέλουμε να είναι μια έντιμη κυβέρνηση ευρείας αποδοχής στα πλαίσια της λαϊκής εντολής και της συμφωνίας των κομμάτων που αποτελούν και τους άξονες της πολιτικής της. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη αποστολή. Θα αποκαταστήσει τη λειτουργία της δημοκρατίας, θα θέσει σε κίνηση τη διαδικασία της κάθαρσης, θα προετοιμάσει τίμιες και ελεύθερες εκλογές, εξασφαλίζοντας στα κόμματα την σιγουριά και στους πολίτες την ελευθερία επιλογής. Η διαφάνεια που θα χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης θα επιτρέπει στο λαό και στα κόμματα τον έλεγχο κάθε επιμέρους ενέργειας. Η κάθαρση θα γίνει με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και από τα αρμόδια όργανα και θα είναι πλήρης και σε βάθος, αλλά χωρίς κανένα αίσθημα αντεκδίκησης. Αυτή είναι η πολιτική μας βούληση και σε αυτό θα βοηθήσει η ελεύθερη δημοσιότητα και ο απρόσκοπτος έλεγχος. Έχουμε την επίγνωση πως την επιτυχία του κυβερνητικού έργου εξαρτάται πολύ περισσότερο από το βραχυβείο της και την περιορισμένη αλλά μεγάλη σημασία αποστολή της. Και διαθέτουμε την απαιτούμενη έξαρση και εγκυφαλιότητα, αλλά και την πολιτική βούληση να δικαιώσουμε έμπρακτα τόσο την πολιτική σύλληψη που επέλεξε αυτή την κυβέρνηση ως λύση, όσο και τις ελπίδες που ο ελληνικός λαός στηρίζει στην πολιτική αυτή συμφωνία. Η συμφωνία με την αριστερά είναι ιστορικής σημασίας. Θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, τη δημόσια ζωή και το μέλλον της χώρας. Η τιμή ανήκει στους υψηλόφρονες πολιτικούς που μας οδήγησαν στην ιστορική αυτή στιγμή. Είναι χρέος τιμής να δηλώσω πως αρχιτέκτονας αυτής της ιστορικής συμφωνίας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για τον οποίο η εθνική συμφιλίωση και η λαϊκή συνένεση και συμμετοχή αποτελούν τις πρώτες πολιτικές του επιλογές. Εκ προδιαγραφής η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να στηριχθεί στην ευρύτερη δυνατή συνένεση του πολιτικού κόσμου. Με το έργο της θα διεκδικήσει τη συνένεση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Η περιορισμένη αποστολή της κυβέρνησης και η εκπεφρασμένη κοινή λαϊκή επιθυμία για κάθαρση της επιτρέπει να απευθύνεται προς όλους και να εκφράζει τις υγιείς δυνάμεις του έθνους ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης στο έργο της κάθαρσης, της απελευθέρωσης των κρατικών μέσων μαζικής επικοινωνίας και του εκδημοκρατισμού. Καλούμε από σήμερα όλους τους Έλληνες και όλους τους κομματικούς οργανισμούς να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ομοψυχίας του λαού. Είναι αυτό ένας ακόμα στόχος της σημερινής κυβέρνησης και προϋπόθεση επιτυχίας της επόμενης, όποια και αν είναι αυτή που θα προσκύψει από τις προσεχείς εκλογές. Καλό τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Προέδρου του κόμματος. Και καλό όλους τους Έλληνες, κριτικά και καλόπιστα, να εκτιμήσουν το κυβερνητικό έργο και να στηρίξουν μια προσπάθεια που υπερβαίνει τα μικροπολιτικά συμφέροντα και τη σημερινή πολιτική συγκυρία, διανοίγει προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο και προσφέρει μια θετική βάση για κάθε κυβέρνηση στο μέλλον.
Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, οι νέοι υπουργοί πήγαν στα υπουργεία τους και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Κατά την παραλαβή των υπουργείων, οι νέοι υπουργοί τόνισαν ότι η επιδίωξη της νέας κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, η κάθαρση και η εδραίωση της εθνικής συμφιλίωσης. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι υπουργοί δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης και εσωτερικών Νίκος Κωνσταντόπουλος έκαναν δηλώσεις. Συμμετέχουμε στην κυβέρνηση του Τζανί Τζανετάκη και όχι στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η παρουσία δύο εκπροσώπων του συνασπισμού στην κυβέρνηση καταγράφει την θέληση να υπηρετήσουμε την υπόθεση του εκδημοκρατισμού και της κάθαρσης. Αταλάντευτα, μεθοδικά, με νυφαλιότητα, με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες. Απευθυνόμαστε σε όλες τις δυνάμεις και καλούμε να στηρίξουν αυτό το έργο και αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε μπει ήδη στο δρόμο της Εθνικής Συμφιλίωσης και εγώ. Ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου και οι δυνάμεις που την απαρτίζουν πάντοτε πίστευαν ότι οι όποιες αντιπαραθέσεις πρέπει να γίνονται στη βάση των ουσιαστικών προβλημάτων και όχι των ψευδεπίγραφων. Η συμμετοχή του συνασπισμού στην κυβέρνηση Τζανί Τζανετάκη έχει προσδιορισμένο και συγκεκριμένο στόχο. Ο χρόνος και το περιεχόμενο αυτής της κυβέρνησης προσδιορίζονται από το κύριο και πρωταρχικό αίτημα της κάθαρσης της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, της αποκατάστασης του κύρους των θεσμών και της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμικού επικοδομήματος και της διασφάλισης του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων. Η συμμετοχή στην αποστολή αυτή, τούτη την ώρα, έχει εθνική σημασία και ανταποκρίνεται σε ένα ενεργό, υπαρκτό, πιεστικό και άμεσο αίτημα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δέχθηκε σήμερα πριν την ορκομοσία τους υπουργούς που είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους ενημέρωσε για τις συνεννοήσεις που είχαν προηγηθεί σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής που θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε με πρωθυπουργό τον κ. Τζανί Τζανετάκη έχει στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και διεύρυνση. Βασικές επιδιώξεις της είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, η κάθαρση και η εδραίωση της εθνικής συμφιλίωσης. Αυτά θα εξασφαλίσουν και τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί η χώρα σε αδιάβλητες εκλογές, στις οποίες ο λαός θα εκφράσει ελεύθερα τη θέλησή του. Έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε αυτό που επετεύχθη να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας πορείας προς ένα καλύτερο μέλλον». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, συγκάλεσε για αύριο το πρωί στις 9 την κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου πρόκειται να συνεδριάσει αύριο στις 11 το πρωί στη Βουλή. Συνεδρίασε σήμερα και ασχολήθηκε με τις μετεκλογικές εξελίξεις το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας υποστηρίζει τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου στη μετεκλογική περίοδο, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση κυβερνητικής λύσης ευρύτερης αποδοχής. Το Πολιτικό Γραφείο υπογράμμισε ότι η παράταση της εκκρεμότητας της κάθαρσης και πολύ περισσότερο η απειλή παραγραφή των αδικημάτων θα συνέχιζε την παράλυση της πολιτικής ζωής και θα απέκλειε κάθε δυνατότητα αντιπαράθεσης πάνω στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει τη συμφωνία του στη θέση του συνασπισμού να στηρίξει κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής. Η κυβέρνηση αυτή είναι και πρέπει να μείνει ανοιχτή σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Η λύση που δόθηκε, υποστηρίζει το Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αποτελεί μια μεταβατική κυβέρνηση που έχει συγκεκριμένη αποστολή και καλείται να αντιμετωπίσει σε τακτό χρονικό διάστημα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν πάρει κρίσιμη εθνική διάσταση. Η λύση που δόθηκε δεν συνιστά με κανέναν τρόπο την αριστερά με τη συντηρητική παράταξη. Ο συνασπισμός της αριστεράς, όπως επανειλημμένα έχει υποστηρίξει, αποτελεί τον κύριο πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο της συντήρησης και κάθε δεξιάς πολιτικής.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπογραμμίζει τη βαθύτατη ευθύνη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ που αρνήθηκε μέχρι τέλους να συνεισφέρει στην διαμόρφωση κυβερνητικού σχήματος για αδιάβλητη κάθαρση. Η όψιμη προβολή από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προοδευτικών προγραμματικών διακηρύξεων για μια μακρόχρονη συγκυβέρνηση με τον συνασπισμό, διακηρύξεων που τις τσαλαπάτησε επί 8 χρόνια, έχανε και την παραμικρή αξιοπιστία με την άρνησή της να προχωρήσει η κάθαρση με τρόπο πολιτικά αδιάβλητο. Η προσπάθεια της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να εμφανίσει την κυβέρνηση που σχηματίστηκε σαν προϊόν συναλλαγής και σαν παραχάραξη τάχα του λαϊκού φρονήματος εκδηλώνει μια ανεύθυνη και βαθύτατα αντιδημοκρατική νοοτροπία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έντονη κριτική τόσο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην ηγεσία του συνασπισμού άσκησε σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε μια δίωρη συνέντευξη τύπου των μελών του εκτελεστικού γραφείου κυρίων Άκη Τσοχατζόπουλου και Κώστα Λαλιώτη, διατυπώνοντας τις θέσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και του εκτελεστικού γραφείου για την πολιτική συγκυρία. Οι κύριοι Λαλιώτης και Τσοχατζόπουλος χαρακτήρισαν τη νέα κυβέρνηση ως δικοματική κυβέρνηση των παρακομματικών παρασκηνίων της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού. Επιχειρούν, είπαν χαρακτηριστικά, να την βαφτίσουν κυβέρνηση κάθαρσης. Όμως είναι κυβέρνηση συναλλαγής και εκδίκησης. Επιχειρούν να την βαφτίσουν κυβέρνηση δημοκρατικής ανασυγκρότησης. Όμως είναι επιχείρηση για τη συντηρητική παλινόρθωση και σκαλοπάτι για τον αυταρχισμό και το κράτος της δεξιάς. Επιχειρούν να τη βαφτίσουν κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης. Όμως είναι μια πρόβα τζενεράλε που πίσω από τα κηρύγματα, τη βιτρίνα και τα προσωπία, ορισμένοι κύκλοι προετοιμάζουν τον πολιτικό και κοινωνικό ρεβανσισμό, καθώς και το διχαστικό πνεύμα του φανατισμού και της πόλωσης. Επιχειρούν τέλος να τη βαφτίσουν κυβέρνηση ιστορικού συμβιβασμού, όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανεφόρον υποταγή και παράδοση της ηγεσίας της παραδοσιακής αριστεράς στη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισαν τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου, προωθεί τη συσπήρωση και την ενότητα στη βάση, επιμένει όμως ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δυνάμεις της συντήρησης και του νέου φιλελευθερισμού και τις δυνάμεις της πρόοδου, του εξυγχρονισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλλαγής υπάρχει παντού, σε κάθε χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Οι κύριοι Τσοχατζόπουλος και Λαλιώτης, αφού έκαναν μια σύντομη αναδρομή των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της δεύτερης και τρίτης διερευνητικής εντολής, υποστήριξαν ότι η ηγεσία του συνασπισμού μπροστά στο δίλημα για μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό Ράιλι Στεφανόπουλο, με υποστήριξη ΠΑΣΟΚ, συνασπισμού Διάνα και άλλων προσωπικότητων, ή μια δικοματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού, επέλεξε το δεύτερο. Υπογράμμισαν ότι η ιστορία και η σημερινή πραγματικότητα και η προοπτική των πολιτικών και κοινωνικών αντιθέσεων δεν σβήνουν στο βωμό μικροκομματικών συμφερόντων. Κλείνοντας την εισήγησή τους, τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ τόνισαν ότι η λαϊκή δυναμική που ήδη έχει δημιουργηθεί θα ανατρέψει τις σημερινές επιλογές της ηγεσίας του συνασπισμού, οι οποίες πολύ σύντομα θα αποτελούν θλιβερή παρένθεση. Συνέντευξη τύπου έδωσε το απόγευμα στα γραφεία του συνασπισμού ο Γενικός Γραμματέας Λεωνίδας Κύρκος. Ο κύριος Κύρκος, αναφερόμενος στη νέα κυβέρνηση και στη στάση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η χώρα μας έχει κυβέρνηση. Είναι η πιο ιδιότυπη κυβέρνηση της ιστορίας της, γιατί αρχίζει από τις δυνάμεις του συνασπισμού και φτάνει στη συντηρητική παράταξη. Η απήχησή της είναι ευρύτατη και θα είναι μεγαλύτερη όταν υπερνικηθεί μια μικρή και δικαιολογημένη αμηχανία. Η νέα κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Λεωνίδας Κύρκος, έχει εντολή να προωθήσει την κάθαρση, τον εκδημοκρατισμό και το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Όλα αυτά τα υποσχέθηκε και θα τα κάνει. Την κυβέρνηση Τζανετάκη, συνέχισε ο κύριος Κύρκος, την πολεμά το ΠΑΣΟΚ και επικαλείται τη διαχωριστική γραμμή και τη βαθύτατη διαφωνία του στο πρόγραμμα της συντηρητικής παράταξης. Είναι όμως κανείς περισσότερο αντίθετος από εμάς το πρόγραμμα της συντηρητικής παράταξης? Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Έτσι, είναι ολοφάνερο ότι η επίκληση της διαφωνίας με τη δεξιά επιχειρείται για να καλύψει σαν φίλος εκείς την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Ο λαός μας όμως ζητά κάθαρση. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό, υπογράμμισε ακόμη ο κύριος Κύρκος, με ήρεμο και έντιμο τρόπο, θα συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα των σκανδάλων για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια και ταυτόχρονα θα υπονομεύεται ο οποιοσδήποτε αγώνας. Είπαμε, συνέχισε ο γραμματείας του συνασπισμού, ότι παρά τη διαφωνία που έχουμε με την συντηρητική παράταξη, πρέπει να εμείνουμε στην αρχική μας πρόταση για κάθαρση. Αναφερόμενος στη συνέχεια ο κύριος Κύρκος στην κυβέρνηση Τζανετάκη, είπε ότι ο νέος πρωθυπουργός, με την αφοσίωσή του στα δημοκρατικά πλαίσια, παρέχει τη δυνατότητα και δίνει τις εγγυήσεις για να εφαρμοστεί ό,τι ζητήθηκε.
Επίσης, ο κ. Κύρκος χαρακτήρισε θετική τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΣΟΚ και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει το έργο της και ότι εκείνο που προέχει είναι να καταλογιστούν οι ευθύνες σε όσους τις έχουν. Για μας, κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του Συνασπισμού, προέχει η τιμή και το αύριο της Ελλάδας. Αρχίζει αύριο η σύνοδος της Βουλής που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Στις 10 το πρωί θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός και η ορκομοσία των βουλευτών. Την Τρίτη, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Βουλής και την Τετάρτη θα γίνει η εκλογή των αντιπροέδρων του σώματος. Οι εργασίες της Εθνικής Αντιπροσωπείας θα αρχίσουν κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη. Από το γραφείο τύπου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου έγινε το ακόλουθο σχόλιο. Καταγγέλνουμε στον ελληνικό λαό τις επιθέσεις του παρακράτους και των αυριανιστών στα γραφεία των κομματικών οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Οι ενέργειες αυτές φέρνουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιο επιτακτικά μπροστά στις ευθύνες της. Για άλλη μια φορά την καλούμε να της αναλογιστεί, να εγκαταλείψει την τυχοδιοκτική προσπάθεια διχασμού και τις ιστερικές αντιαριστερές δηλώσεις και να συμβάλλει και αυτή στη διασφάλιση της ομαλής πορείας του τόπου. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤ2 Μιχάλης Δωρής υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του. Να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις.